Έντονη ανησυχία προκαλούν στο Δήμο Φεστού οι εικόνες με τα καθάριστα ρέματα, τα οποία βρίσκονται εντός του αστικού ιστού. Όπως υποστηρίζει ο Γρηγόρης Νικολιδάκης, αρκετά ρέματα δεν έχουν καθαριστεί εδώ και αρκετά χρόνια. Είναι στη δικαιοδοσία του κυρίου Σιριονάκη και πρέπει άμεσα να καθαριστούν τα ρέματα στην περιοχή μας, τα οποία δυστυχώς για πολλά χρόνια δεν έχουν καθαριστεί. Έχουμε ρέματα τα οποία εδώ πέρα, ειδικά στις Μοίρες, είναι δύο αρκετά μεγάλα ρέματα τα οποία περνάνε μέσα από τα Καπαριανά, μέσα από τον αστικό ιστό. Σε περίπτωση που έχουμε κακοκαιρίες που είχαμε στις Χερσόνησο, θα δούμε πολύ χειρότερα πράγματα εδώ πέρα από τη Χερσόνησο, αυτό είναι σίγουρο. Έχουμε ρέματα που περνάνε μέσα από τα Μάταλα, από τον Κόκκινο Πύργο. Για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων, ο Δήμαρχος Φεστού καλεί την περιφέρεια Κρήτης να προχωρήσει άμεσα στον καθαρισμό των ρεμάτων. Πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, γιατί ο χειμώνας ήρθε ήδη. Με την κλιματική αλλαγή δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί αύριο στην περιοχή μας, όπως και σε όλες τις περιοχές της Κρήτης. Προκειμένου λοιπόν να μην έχουμε προβλήματα, εμείς τους έχουμε εντοπίσει στα σημεία τα οποία είναι τα πολύ επικίνδυνα. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ιρηγονάκης υποστηρίζει ότι γίνονται καθαρισμοί ρεμάτων και στον Δήμο Φεστού, ενώ σε ό,τι αφορά τη μεγάλη εργολαβία των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, ο Αντιπεριφερειάρχης δήλωσε ότι είναι θέμα ημερών να υπογραφεί η σχετική σύμβαση. Η μεγάλη εργολαβία των 4.800.000 ευρώ βρίσκεται ήδη στο ελεκτικό συνέδριο, στο τελικό στάδιο. Ευελπιστούμε σε 10 μέρες από σήμερα να έχει οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί σύμβαση με τον εργολάβο. Παρ' όλα αυτά όμως, έχω πει κατ' επανάληψη ότι υπάρχουν συνεργεία σε όλη την περιφερειακή ενότητα και στο Δήμο Φεστού. Την ίδια ώρα, μεγάλες νέες ζημιές και στο αγροτικό δίκτυο από την πρόσφατη κακοκαιρία. Αυτός ο αγροτικός δρόμος οδηγεί στους Καλούς Λιμένες και στο Αγιοφάραγκο. Όπως βλέπετε, οι καταστροφές είναι μεγάλες και με μια βροχή ο δρόμος θα εξαφανιστεί. Το αγροτικό μας δίκτυο έχει αυτή τη στιγμή μεγάλες ζημιές. Παρόλο που οι βροχοπτώσεις στο Δήμο Φεστού δεν ήταν πολύ έντονες, παρόλα αυτά όμως οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες. Έχει μεγάλη ζημιά το αγροτικό δίκτυο στην Δημοτική Ενότητα Τυμπακίου, όπως επίσης η Δημοτική Ενότητα του Ζαρού. Τρία σημεία και το παραλιακό μέτωπο που οδηγεί στα πλατεία περάματα αυτή τη συνέχεια του δρόμου. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε σε διάφορα σημεία στο Δήμο Φεστού, με τον Δήμαρχο να ζητά οικονομική ενίσχυση για την αποκατάσταση των αγροτικών δρόμων. Τώρα πρέπει να αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Δυστυχώς τα οικονομικά του Δήμου μας δεν είναι σε τέτοιο βαθμό που να μπορούμε να τα απεξέλθουμε και πραγματικά πιστεύουμε ότι θα χρειαστούμε κι εμείς κάποια βοήθεια, ώστε να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε πάλι το αγροτικό δίκτυο. Γιατί τώρα, ειδικά αυτή την περίοδο, είναι περίοδος που υπάρχει το λιωμάζωμα. Από όλα τα χωριά έχουμε αντιδράσει, τρέξτε και εδώ, τρέξτε και εκεί, γιατί δεν μπορούν να πάνε να μαζέψουν τις ελιές τους.